Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αλλάξουμε σήμερα θέμα, τα σχετικά με αυτά που κάναμε τον τελευταίο καιρό τα θέματα. Πάμε σε μια άλλη κατηγορία θεμάτων. Λοιπόν, έχω πει και άλλες φορές ότι όταν βρίσκω καινούργια στοιχεία πάνω σε ένα θέμα, θα το ξαναφέρω στην επιφάνεια. Ένα λοιπόν από αυτά τα θέματα για το οποίο βρήκα καινούργια πολύ δυνατά στοιχεία είναι η θεωρία της κούφιας ή κύλης γης, όπως αρέσκονται να λένε κάποιοι. Κυκλοφορούν απίστευτα σενάρια πάνω σε αυτό το θέμα, ότι το εσωτερικό της γης δεν είναι έτσι όπως μας το λένε οι γεωλόγοι, και θεωρίες οι οποίες, δηλαδή βλέποντάς τις ή διαβάζοντάς τις κάποιος, θα πει δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι πραγματικότητα αυτά τα πράγματα. Εμείς θα τα δείξουμε αυτά τα πράγματα, θα δείξουμε όμως και την πραγματικότητα. Αυτά θα πούμε σήμερα, και δίπλα μου είναι δύο πολύ καλοί μου φίλοι, εξαιρετικοί ερευνητές και οι δύο, για να με βοηθήσουν. Ο Μιλτιάδης Ιωαννίδης, συγγραφέας και ερευνητής. Καλησπέρα σας. Και ο Δημήτρης Σταυράκης, ερευνητής, από τους λίγους όπως και ο Ιωαννίδης φυσικά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ήθελα να σας δείξω, δεν ξέρω αν είναι, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι να βλέπουμε το οπτικό μας υλικό. Να σας δείξω ορισμένα μέρη στον κόσμο, κυρίες και κύριοι και εσάς φίλοι μου. Αυτή λέγεται η τρύπα Hell's Door στο Τουρκμενιστάν. Αγνώστου βάθους, ηφαιστειώδης τρύπα, λάβα γεμάτη. Η πόρτα της κόλασης. Ακριβώς, η πόρτα της κόλασης, αυτό είναι στο Kimberley Hall, Νότιος Αφρική, 1100 μέτρα βάθος. Monticello Dam, είπα. Birmingham Canyon Mine, είπα. Δεν έχουν καταμετρηθεί εδώ τα βάθη, όπως και στο Τουρκμενιστάν. Θα δείτε το Great Blue Hole στο Belize. Αυτή είναι η τεχνητή τρύπα από στη Ρωσία, 525 μέτρα βάθος. Η μόνη τεχνητή που δείξαμε ως τώρα είναι αυτή. Από μεταλλείο. Από μεταλλείο διαμαντιών, όπως και αυτή είναι στο Diavik Mine Καναδάς. Και θα σας δείξω, ξεκινώντας από σένα φίλε μου Σταυράκη, δύο τρύπες. Αυτή είναι στο Βόρειο Πόλο, το 2010 από τον δορυφόρο, ΕΣΑ 3 και ΕΣΑ 7. Θα δούμε μετά την επόμενη, για να το σχολιάσουμε με τον φίλο μου τον Ιωαννίδη. Πες μου σε παρακαλώ πώς τα βλέπεις αυτά και τι έχεις να πεις για αυτό εδώ το τελευταίο ειδικά. Τι έχω να πω για όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι η θεωρία της κούφιας ή κύλης γης είναι πάρα πολύ παλιά. Και αρχίζει από... Α, συγγνώμη, το Νιραρόγκο κράτερ, μεγάλες λίμνες Νοτιού Αφρική. The Devil's Blast λέγεται αυτό. Και αυτό είναι αγνώστο βάθος τρύπα. Συγχωρέστε με κιόλας, κύριε Σταυράκη. Σας ακούω. Θα ξεκινήσουμε από τους ισχυρισμούς. Τη θεωρία της κούφιας γης είναι τόσο πολύ παλιά που συναντούμε στην μυθολογία την ελληνική, στα αρχαία τα γραπτά τα κείμενα. Και φυσικά, μέχρι πριν από λίγο καιρό, όλα αυτά ήταν χαμένα στις βιβλιοθήκες δεξιά και αριστερά. Με την τεχνολογία, με το ίντερνετ, με τα βιβλία που διαδίδονται παντού, έχει πληθυνθεί η γνώση και έχει αποκτήσει καθένας, έχει πρόσβαση σε αυτά εδώ πέρα τις παράξενες θεωρίες. Με ένα ερωτηματικό, κατά πόσο είναι παράξενες. Προσωπικά θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει και μία παρόμοια θεωρία όσον αφορά για τη Σελήνη, ότι η Σελήνη είναι κούφια, και μάλιστα ένα από τα μοντέλα της NASA που έχει κατασκευάσει είναι μία σφαίρα τιτανίου η οποία είναι κούφια εσωτερικά. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 1973 η NASA έριξε στην επιφάνεια της Σελήνης, στην Σεληνάκατο, ένα τμήμα του πυράβλου, και οι δονήσεις στην επιφάνεια της Σελήνης ολόκληρη διήρκησαν 3,5 ώρες, ακριβώς σαν να ήταν κούφια. Πέρα από εκεί, ίσως αυτά μου φαίνονται... Το βεβαιώνει η NASA αυτό που είπατε για τις δονήσεις. Βεβαίως. Ένα αντίγραφο της Σελήνης, επειδή η Σελήνη είναι, η επιφάνεια της είναι καθαρό μέταλλο και μάλιστα τιτάνιο,
είναι όλοι καμωμένοι από μπάλα, κούφια, από μπάλα τιτανίου, κούφια στη μέση. Δεν θα πω για τα άλλα τα παράξενα πράγματα της Σελήνης, τα οποία έχουμε εντοπίσει και έχουμε διαβάσει. Απλά θα μιλήσουμε για την κύλη γη, τη δικιά μας γη που κατοικούμε τώρα επάνω. Φυσικά έχω να πω μία μαρτυρία, ίσως δεν πίστευα ότι η γη είναι κούφια ή υπάρχουν δύο δίπλα στο κέντρο της γης. Εάν δεν διάβαζα για κάποια γραπτά προφητείες, ας πούμε, από την πατριολογία του Μίγνε που έχω στο σπίτι μου, του Αγίου Ανδρέα Διαχριστών Σαλών, ή αν δεν είχα μία μαρτυρία, η οποία ήταν τη αρχές δεκαετίας του 90, ένα καλοκαίρι που καθόμουν στο χωριό, την οποία τη λέω για πρώτη φορά, με την οποία είχα μία συνομιλία με έναν ιερέα, ο οποίος μου είπε επιλέξει το εξής. Ήταν στα χωριά ανατολικά της Καβάλας, στην επαρχία της Χερσούπολης, εκείνα τα βουνά, ιερέας, και ήρθε μία κυρία στην εξομολόγηση επάνω και είπε το εξής καταπληκτικό γεγονός. Όταν ήμασταν, λέει, στην κατοχή εγώ και ο άντρας μου, το 1942, είχαν ένα μικρό αμπελάκι που το καλοκαίρι πήγαινε αλεπού και τους κατέστρεφε τα σταφύλια, τα γεννήματα. Παραφύλαξε ο άνδρας και κυνήγησε την αλεπού. Η αλεπού αυτή χώθηκε μέσα σε μία σπηλιά, την οποία μπήκε, που δεν τη γνώριζε ο άνθρωπος, κοντά στο χωράφι του, και μπήκε σκύβοντας μέσα. Προχωρώντας προς τα μέσα, βρήκε αγάλματα χρυσά στο ύψος το οποίο ήταν μισό μέτρο περίπου. Και τι επέγιναν αυτά. Και αυτά τα αγάλματα χρυσά, ο άνθρωπος ο χαρισμένος, είχαν αυτά τα αγάλματα διάφορες μορφές. Δεν ήταν μόνο ανθρώπινες μορφές, ήταν κοινόμορφοι, ήταν με διάφορα πουλιά κλπ. Βγαίνοντας έξω ο άνθρωπος ο χαρισμένος, το είπε στη σύζυγό του, του λέει: «Γυναίκα μου, όταν ανοίξουν, λέει, τα μέρια, θα σωθήκαμε, αυτό και αυτό συνέβη». Δεν απεκάλυψε το μέρος που ήταν για το λόγο ότι ήταν γυναίκα, μη πει κάποια πράγματα. Φυσικά ο άνθρωπος στην κατοχή πέθανε και μαζί του πήρε και το μυστικό. Η γυναίκα το αποκάλυψε αυτό στην εξομολόγηση, που το είπε ο ιερέας σε κάποια συζήτηση που είχαμε. Απλά είναι κάπου στην ανατολικά του νομού Καβάλα, στα χωριά της Χρυσούπολης, στα βουνά εκεί πάνω, της Λεκάνης. Και εκ των υστέρων μου αποκάλυψε κάποιος φίλος ότι σε εκείνα τα μέρη, τα βουνά, βρήκανε μία σπηλιά η οποία είχε στοές μέσα στη γη, η οποία ήταν δωμάτια πλατιά και ύψος 3 μέτρα και πλατιά 4-5 μέτρα, τα οποία ήταν λαξευμένα και οδηγούσαν σε υπόγειες σκάλες, μαρμάρινες. Είχαν δε ένα εσωτερικό φωτισμό. Περίεργο, περίεργο. Απόκοσμο. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά είναι τα μυστήρια, λένε, λένε ότι είναι τα μυστήρια της κύλης γης. Φυσικά. Θα τα δούμε στη διάρκεια. Θα τα δούμε στη διάρκεια. Έχουμε πολλές ενδείξεις από την αρχαιότητα. Πρόσεξε τώρα, αγαπητέ μου, να δεις εδώ και φίλε μου Ιωαννίδη. Αυτή τη φωτογραφία που είδαμε από τον δορυφόρο ΕΣΑ 3 του 2010, αν κάποιος μπει στο Google Earth, που δείχνει όλη τη γη και θελήσει να πάει ψηλά στους πόλους. Ότι δεν είμαστε δορυφόροι. Δεν δείχνει τίποτα το Google Earth. Αρχίζει και θολώνει εικόνα και στοπ. Είτε στον Βόρειο Πόλο είτε στον Νότιο Πόλο. Θες να πας να δεις. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ύποπτο. Αυτή η φωτογραφία και οι άλλες που θα δούμε σε λίγο είναι κλεμμένες, χακερίστικα που λέμε, από hackers μέσα από δορυφόρους. Έτσι να τα λέμε. Δεν είναι φτιαχτές από ό,τι διαπίστωσα με φίλους μου πολύ καλούς φωτογράφους, αλλά από εκεί και πέρα πάντα υπάρχει ένας επαγγελματίας, πιο επαγγελματίας από τους άλλους, να μπορεί να τους ξεγελάσει. Πάντα με πάσα επιφύλαξη όλα. Θα σου δείξω το τώρα. Το Google μπορεί να μην δείχνει στρατιωτικές βάσεις, ναι, περιοχές ή και το κέντρο των Νότιο και του Βόρειο Πόλου. Πιθανώς γι' αυτό το λόγο να μην υπάρχει. Ακριβώς. Και είναι η θεωρία της Αγκάρθα. Θα το βλέπουμε τώρα και θέλω να μας τα εξηγήσει. Κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Κούφια γη, Αγκάρθα και σενάρια τρομερά. Τρομερά. Να και άλλη φωτογραφία από δορυφόρο, θα τα βλέπετε. Σε ακούω, αγαπητέ μου. Λέγε ότι περίπου πριν 12.000 χρόνια με την καταστροφή της Ατλαντίδας, ότι οι διασωθέντες εκείνου του μεγάλου πολιτισμού, ότι κατέβηκαν στο Μαρόκο, στη Βραζιλία, στον Βόρειο Πόλο. Έρημο Γκόμπι. Βλέπεις στον Βόρειο Πόλο τι συμβαίνει, το άνοιγμα αυτό. Ναι, κρύβεται σε εκείνο το σημείο. Τεράστια είναι αυτή η τρύπα που βλέπεις. Για πες μου λοιπόν τώρα, ότι μπορεί να κρύβονται εκεί αυτοί που λες.
Δες τα ανοίγματα, είναι απίστευτα μεγάλα αυτά τα ανοίγματα. Ανοίγματα υπάρχουν και πύλες, όπως λένε, υπάρχουν στη γη πάρα πολλές. Υποθέτω ότι στην Καβάλα υπάρχει, είναι αυτή που ισχυρίστηκα. Να το πω κοντά αυτό που βλέπαμε. Ναι, ναι. Όπως και η χαμένη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 6 μήνες. Βέβαια. Πότε υπολογίζετε, στο τέλος, το τι έκανε στην έρημο κρόμιο ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Αυτές είναι φωτογραφίες πραγματικές από το διάστημα της γης τώρα, από δορυφόρους, δεν είναι... Επειδή υπάρχει ένα πρόγραμμα για τη Σελήνη... Να το αγκάρθα που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Η θεωρία της κύλης γης και κούφιας γης, να το. Μα λέγεται ότι αυτές οι κοπρέρετες οντότητες της Ατλαντίδας, οι οποίες δίδασκαν και εφάρμοζαν τη μαγεία, μετά, αφού εκφυλίστηκε όλη εκείνη η περιοχή και όπως λέει και ο καταλυσμός του Νόε, του Δευκαλίωνος, έτσι για μένα η πραγματικότητα, ότι ένα πραγματικό γεγονός πριν 12.000 χρόνια, όπως το περιγράφει και στα έργα του Κριατία και Τίμιο ο Πλάτωνας, ότι διαμελίστηκε η Ήπειρος, καταποντίστηκε στον σημερινό Ατλαντικό ωκεανό και αυτοί που διασώθηκαν πήγαν είτε στο Μαρόκο, στη Βραζιλία, στο Μεξικό, στην Αίγυπτο. Κάποιοι λένε ότι αυτές οι υπόγειες πόλεις, την έρημο Κόμπη, η λεγόμενη Σαμπάλα, η Αγκάρθα, ότι εκεί ζουν κάποιοι που είναι από αρχαιότερα χρόνια, δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Λέμε τώρα τι θεωρίες υπάρχουν. Αυτοί λένε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος μέσα στο κέντρο της γης και ένας ήλιος στο κέντρο της γης όμως. Αυτό βλέπαμε. Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Έτσι λένε οι θεωρίες αυτές. Ναι, το ότι λένε οι θεωρίες, ότι υπάρχουν κάποια μέρη στο κέντρο της γης, το οποίο υπάρχει ένας ήλιος, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα φυτά, ζώα πολύ πιο ανεπτυγμένα. Δεν ξέρω τι τροφές μπορεί να υπάρχουν για να ζουν κάποιοι εκεί. Αλλά αν πήγανε κάποιοι αρχές του 1900, του προηγούμενου αιώνα, κάποιος ναύαρχος Μπέρ, κάποιοι είχαν κάνει ανακαλύψεις, όπως και ο Χίτλερ που είχαν κάποιες ανακαλύψεις με τις αποστολές που έστειλε και στα Ιμαλάια, όπου η θεωρία του σχετικά με την Κουφιαγή άρχισε και από την ιστορία με την Υπερβόρεια, η οποία... Υπερβόρεια Θούλη που λέγανε. Η Θούλη. Η εταιρεία Θούλη ονομάστηκε και αυτή η ομάδα του Χίτλερ. Αυτό το δούμε στο τέλος φυσικά. Ναι, το και κάποια δύναμη, τη λεγόμενη Αυρία που έστειλε και αυτό το δούμε στο τέλος φυσικά. Σε εκείνα τα σημεία. Όπου λέγεται και μετά την στροφή της περιοχής Ατλαντίδας στην έρημο Γκόμπη, οι κύριοι εκείνου του πολιτισμού, σαν φύλακες της γνώσης, είχαν εγκατασταθεί σε ένα μεγάλο αχανέ σύστημα σπηλαίων στα Ιμαλάια, όπου λέγεται ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Κάποια πράγματα δεν αποδεικνύονται, αλλά υπάρχουν ιστορικά κάποια στοιχεία σχετικά με την δράση του Χίτλερ. Όπως το είπα για τον Χίτλερ, το κρατήσουμε στο τέλος. Τέλος. Ναι. Έχουμε ειδικό. Θα ήθελα με βίντεο, έτσι να το δούμε. Ενημερώστε τον κόσμο γιατί ασχολούμαι με τα θεολογικά κυρίως θέματα, όπου στην Αγία Γραφή, στην προς Εφεσίους επιστολή, μας αναφέρει ότι ο Χριστός, Δέλτα επιστολή, 9 στίχο, είχε κατέβει ο Σταυρωθής Κύριος στα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή στον Άδη. Επίσης, στην προς Φιλιππησίους, στο Β' κεφάλαιο, στο 8 στίχο, μας λέει ότι εις το όνομα του Ιησού θα σκύψει δηλαδή το γόνατό του κάθε η επουράνη, η επίγη, η γη καταχθώνει. Άρα κάτι υπάρχει και στο κατώτερο μέρος. Ξέρεις όμως ότι οι θεολόγοι λένε ότι αυτά είναι όλα μεταφορικά. Ότι δεν είναι πραγματικά. Τόσες μεταφορές είναι λίγο δύσκολο. Ακόμη και στην Αποκάλυψη. Έτσι λένε οι θεολόγοι. Ακόμη και στην Αποκάλυψη. Στο εγώ σημείο... ξέρω ότι η Ισάδου κάθοδος λέγεται. Και η γεωγραφία που δείχνει τον Χριστό τη Μεγάλη Παρασκευή. Αυτή που βλέπουμε. Η Ισάδου κάθοδος. Αυτό εδώ πέρα είναι. Αλλά είναι θεωρητικό και αυτό, είναι μεταφορικό. Και στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 5. Μεταφορικά. Ότι κανείς δεν είναι δύνατο στον ουρανό, είτε επί της γης, είτε επί στα κατώτερα μέρη της γης. Και ουδής ή δύνατο εν το ουρανό, ούτε επί της γης, ούτε υπό κάτω της γης, ανοίξει το βιβλίο, ούτε βλέπει αυτό. Στο αρχαίο κείμενο. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι όλα μεταφορικά. Άρα, τώρα, αλλά. Πιθανώς στον ουρανό. Άλλο ή στου αγγέλου. Ο θα σου πει είναι μεταφορικά όλα. Έτσι, ας πούμε. Επάνω στη γη εννοεί εμάς, τους ανθρώπους. Τι εννοεί όμως στα κατώτερα μέρη της γης.
υπάρχουν και κάποια άλλα όντα στα κατώτερα μέρη της γης. Το κρατάμε στην άκρη και ψάχνουμε. Είναι και αυτό βέβαια. Τώρα όμως, αγαπητέ μου φίλε Σταυράκη, εσύ είσαι και στα τεχνικά θέματα λίγο έτσι πιο δυνατός από όλους μας εδώ πέρα. Θα σου δείξω τον Νότιο Πόλο, ξανά τον Βόρειο και τον Νότιο μαζί, το Βόρειο Σέλας, αλλά και το μαγνητικό επίπεδο της γης, να δεις τι συμβαίνει εξαιτίας από αυτές τις δύο τρύπες που υπάρχουν στον Βόρειο και στον Νότιο Πόλο. Κύριε Σκηνοθέτα, παρακαλώ να το βλέπουμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί. Τώρα εδώ είμαστε στον Νότιο Πόλο. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Και εδώ. Θα δεις και το. Μετά θα πάμε στον Βόρειο ξανά. Στο και το Βόρειο Σέλας, ναι, θα δεις. Το μαγνητικό επίπεδο και τους δύο πόλους μαζί ΝΑΤΟ λένε ότι από αυτή την τρύπα που υπάρχει στο Βόρειο Πόλο γίνεται το Βόρειο Σέλας. Το Βόρειο Σέλας είναι επειδή. Να το μαγνητικό επίπεδο. Θα ήθελα να μας το εξηγήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ζώνη Βανάλη και αυτά. Το μαγνητικό πεδίο της γης είναι πάρα πολύ ισχυρό γιατί ο πυρήνας της μέσα είναι σίδηρο. Και μάλιστα στο κέντρο της γης από την πολύ την πίεση ο λιωμένος σίδηρος δεν είναι ρευστό. Αλλά είναι, αυτό είναι στο Βόρειο Πόλο και πρέπει να είναι κοντινή φωτογραφία. ΕΣΑ 3 1967 αυτή η φωτογραφία και ΕΣΑ 7 1968 είναι η άλλη, ναι, ναι, ναι. Που είδαμε, η δεύτερη. Και λένε ότι αυτή η τρύπα έχει πλάτος πόσα χιλιόμετρα, 1000 χιλιόμετρα. Πολλά χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Πολλά χιλιόμετρα. Χιλιά είναι μια ολοκληρή. Είναι αρκετά, ναι, 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 χιλιόμετρα πάντως. Αρκετά χιλιόμετρα είναι. Εν πάση περιπτώσει. Λένε κάποιοι. Λοιπόν, αλλά είναι αρκετά χιλιόμετρα. Ναι. Το Σέλας δημιουργείται. Να πώς δημιουργείται, λένε. Από την τρύπα αυτή, έτσι. Κάπως έτσι, δηλαδή από το φως που έρχεται από τα ηφαίστεια που κάνουν την λάβα, έρχεται και βγαίνει απάνω. Τώρα, πώς γίνεται τεχνικά αυτό? Το σέλας δημιουργείται από τον ήλιο που εκπέμπει φορτισμένα σωματίδια και επειδή είναι πάρα πολύ ισχυρό. Βλέπω ότι είναι μαύρο, δεν δείχνει τίποτα. Βόρειος και Νότιος Πόλος μαζί. Ναι, ναι. Βόρειο Πόλο. Και επειδή είναι πάρα πολύ ισχυρό το μαγνητικό πεδίο της γης, αυτά τα σωματίδια τα εκτρέπει. Με αποτέλεσμα να εμφανίζεται αυτός ο φωτισμός. Εδώ είμαστε στο Νότιο Πόλο. Ναι. Από εκείνο το σημείο ακριβώς είχα δει στο ίντερνετ σήμερα, απόψε, που βγαίνει και σχηματίζεται το Σέλας του Νοτίου Πόλου. Είναι φορτισμένα σωματίδια. Εάν δεν υπήρχε αυτό το ισχυρό μαγνητικό πεδίο που έχει η Γη, δεν θα είχαμε. Αυτός ο ηλιακός άνεμος θα έπαιρνε και τον αέρα και θα τον ξαφάνιζε στα πέρατα του διαστήματος, θα το σκόρπιζε. Όπως ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στον πλανήτη Άρη. Έχει ατμόσφαιρα ο Άρης, αλλά είναι πολύ αραιή εξαιτίας του αδύνατου μαγνητικού πεδίου του. Είναι φωτογραφίες του 2010. Γιατί όλα αυτά όμως δεν τολμάει η NASA από τη στιγμή που διέρευσαν από αυτήν και από τους δορυφόρους της να τα διαβεβαιώσει? Βλέπεις το 2011, φωτογραφία 22/9/2011, είναι πρόσφατη. Αυτή η τρύπα είναι πάντοτε εκεί. Ναι. Αν δεν υπάρχει κάτι υποπτό, γιατί να μην το δείχνουν? Βλέπεις που είναι η Σουηδία, Βόρειος Πόλος. Βλέπεις κάτι η Σουηδία, πού είναι? Α, το φαίνεται καλύτερα τώρα, το βλέπεις. 31/5/2009. Όλα αυτά τα κρύβουν. Θεωρούν ότι αυτές οι περιοχές στρατιωτικές, δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας στους δύο πόλους. Είναι απαγορευμένες περιοχές στρατιωτικές. Σας το λέω έτσι με κάθε ευθύνη δηλαδή που λέμε. Με κάθε ειλικρίνεια. Σύμφωνα με την έρευνα που έχω κάνει. Και λένε ότι από εκεί πέρα μέσα από τις τρύπες γίνονται διάφορα έτσι πράγματα. Έτσι θεωρείται ότι είναι η γη. Ότι υπάρχει ένα μεγάλο στρώμα πάνω και κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω είναι η γη, είναι κούφια. Αλλά. Εδώ μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα. Γιατί να τα κρύβουν αυτά όμως? Αυτά οπωσδήποτε, εάν υπάρχει αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε τα κρύβουν, γιατί υπάρχουν σχέδια, υπάρχει κρυμμένη γνώση εκεί πέρα κάτω, σε αυτούς τους ανθρώπους, και παίρνουν γνώσεις. Ή να βγουν και να πούνε επίσημα ότι δεν υπάρχουν αυτά, είναι καραγκιζιλίκια όλα αυτά. Σας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί. Επίσημα το λένε, βγαίνουν, το λένε, το θέμα είναι εμείς αν τους πιστεύουμε ή όχι. Εδώ πέρα βλέπω ότι ο Χίτλερ που έψαχνε πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα, για τους βρίλ και για τους τρόλ. Τι είναι αυτοί οι βρίλ και οι τρόλ? Αυτοί είναι, υποτίθεται ότι είναι τα όντα που ζουν εκεί μέσα. Α, έτσι. Γι' αυτό λένε ότι και η τεχνολογία που ανέπτυξε ο Χίτλερ με την υπτάμενη τεχνολογία προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν επαρμένη γνώση από αυτούς. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά εγώ θα ήθελα να πω ακόμα μια μαρτυρία που διάβασα σε ένα βιβλίο, μαρτυρία που έγινε στα χρόνια μας.
Υπήρξε κάποιος συγγραφέας που είχε χρηματοδοτήσει κάποιον δημοσιογράφο και πήγε, έψαχνε να βρει από πού κατάγονται τα 52 χαρτιά της τράπουλας που χρησιμοποιούμε τώρα. Ο Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Αυτός λοιπόν πήγε ο δημοσιογράφος στα Ιμαλάια πάνω, όπου του είπανε οι μοναχοί από τους ναούς το εξής καταπληκτικό γεγονός. Πριν χιλιάδες χρόνια, όταν υπήρχε στον Ειρηνικό ωκεανό η χώρα των Μου και πριν ακόμα... Η Λεμουρία, έτσι. Η Λεμουρία, ναι. Η χώρα των Μου... Πιο παλιά από την Ατλαντίδα. Πιο παλιά από την Ατλαντίδα βυθίστηκε. Λοιπόν, φύγανε το λευκό αδελφάτο από τη χώρα των Μου και πήγε και κατόκισε πάνω στα Ιμαλάια για να... και κουβάλισε μαζί όλη τη γνώση και όλη αυτή την φιλοσοφία τους, τα πιστεύω τους, τα τέτοια, και πήγαν κατόκισαν εκεί μέσα, όπου δημιούργησαν τις υπόγειες πόλεις αυτή, τη Σαγκριλά, την Σαμπάλα κλπ. Φυσικά αυτά εδώ πέρα έμειναν πλέον απλά γνώση, απλά σε φυλαγμένα κείμενα τα οποία είναι στα βουδιστικά τα μοναστήρια, με την παλιά γραφή τους, και δεν βγαίνουνε. Τώρα, κάποιοι τα κρύβουνε, δεν βγαίνουνε, δεν τα εμφανίζουνε. Η ιστορία είναι ότι ο προφήτης, ο Άγιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλών, το αναφέρει χαρακτηριστικά, που διάβασα, ότι τους τελευταίους καιρούς θα ανοίξει... Να διαβάσω το κείμενο για τον χωριστά μου. Βεβαίως. Να βοηθήσει αρκετά, βέβαια. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό που λέω για τις πύλες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την άγνωστη εκστρατεία, τους 6 χαμένους μήνες. Και για αυτή τη θεωρία που λέω ότι πήγε κατόκισε εκεί πέρα λευκή αδελφότητα από την χώρα των Μου. Ναι, όσο αφορά ιστορικά γεγονότα, τα οποία είμαι σίγουρος σαν ιστορικός γραφέας, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έχασε ένα μεγάλο μέρος των βασιλικών παιδών του στρατού του, όπως λέμε σήμερα η σημερινή κομμάτωση κτλ., έγινε μια μάχη στην Άωρνο Πέτρα, γι' αυτό λέγεται και Άωρνος, δεν πέταν πουλιά από εκείνο το σημείο, ναι. Μεταξύ Πακιστάν και... Θεωρούν ότι τόσο το μέρος τόσο περίεργο και τόσο δύσβατο, ούτε πουλιά δεν πάνε εκεί. Γι' αυτό το λέγανε Άωρνος, άνευ Ορναίων δηλαδή. Ούτε τα όρνεα, ούτε τα όρνεα δεν περνάνε. Εκεί πέρα. Όχι πουλιά, ούτε τα όρνεα που δίθεν πάνε πιο ψηλά. Και μιλάει όπως και ο Στράβων. Για τα χθόνια όντα. Δεν είμαι ορνηθολόγος για να σε πω ποια πουλιά πέταν πιο ψηλά και πιο καμπλά. Το οποίο λέγει ο Στράβων ότι αυτά τα χθόνια όντα τέθηκαν αντιμέτωπα με το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπου από την ελληνική πατρολογία ο Άγιος Ανδρέας Σαλός μας λέει ότι στην προφητεία του Αγίου ότι εκείνον τον καιρό θα ανοίξει ο Κύριος Θεός τις πύλες, αυτές που είναι στην Ινδία, τις οποίες έκλεισε ο Αλέξανδρος αυτός των Μακεδόνων, και θα έρθουν 72 βασιλείες μαζί με το λαό αυτών, αυτά που λέγονται ρηπαρά έθνη, και είναι τα πιο αισκρά από κάθε αηδία και άσχημη μυρωδιά, και θα διασκορπιστούν μέσα σε ολόκληρη τη γη από τον ουρανό, τρώγοντας τις ζωντανές σάρκες των ανθρώπων και πίνοντας το αίμα, και θα τρώνε τα ποντίκια για τους βατράχους και κάθε βρωμιά του κόσμου με κάθε ευχαρίστηση, και αλίμονο σε όλη την οικουμένη μέσα στην οποία θα πορευτούν εκείνες τις μέρες. Ας μην υπάρχει χριστιανός, Κύριε, εάν είναι δυνατό, αλλά γνωρίζω καλά ότι θα υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί. Τότε οι μέρες εκείνες θα γίνουν σκοτεινές, επειδή θα τρινούν από τον αέρα εξαιτίας τους μίσους με το οποίο θα κινούνται εκείνα τα αισχρά έθρη επάνω στη γη. Ο ήλιος σαν το αίμα θα γίνει, κοιτάζοντάς τους να αγωνίζονται πάνω στη γη, η σελήνη και όλα τα στοιχεία ανεξαιρέτως θα γίνουν σκοτεινά. Εδώ μας περιγράφει περίπου και τα λόγια της Αποκάλυψης. Το οποίο θα από το φρέσκο θα βρίσκουν. Ο Άγιος Ανδρέας αναφέρει 150 μέρες και η Αποκάλυψη αναφέρει 5 μήνες για το ίδιο θέμα ακριβώς. Όχι, 5 μήνες η Αποκάλυψη αναφέρει. Κύριε Σκηνοθέτα, ότι... ένα κοντινό πλάνο παρακαλώ, γιατί αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ είναι. Είναι από το αθεντικό κείμενο την ελληνική πατρολογία. Τα κεντριά του. Το 1858. Για να μην νομίζει κάποιος ότι. 1863, συγγνώμη. 1863 είναι το αυθεντικό το κείμενο από την ελληνική πατρολογία. Μην νομίζετε ότι διαβάζουμε ανύπαρκτα πράγματα, δηλαδή. 5 μήνες αναφέρεται ότι θα βασανιστούν οι άνθρωποι εκείνοι που δεν θα λάβουν το χάραγμα, δεν θα έχουν το χάραγμα του Θεού, το βάτισμα δηλαδή, αλλά το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτά πιθανώς θα συμβούν στη δεύτερη. 3,5 χρόνια. Καλά, εδώ τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Θα πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εξετάζουμε το θέμα κυλιγή.
Θα σας δείξουμε τώρα ακόμα ένα βίντεο και θα το σχολιάζω εδώ παρέα με τους συνομιλητές μου. Κύριε Σκηνοθέτα, παρακαλώ να το βλέπουμε. Διότι είναι, θα συνοψίσουμε λίγο τα όσα είδαμε τώρα, αλλά θα δούμε και καινούργια στοιχεία. Λοιπόν, εδώ πάμε πάλι στους πόλους, βέβαια. Αξίζει να τα δούμε πολλές φορές για να συγκρατηθούν κάποια πράγματα. Γιατί λένε η επανάληψη, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε ότι η επανάληψη μητήρ μαθήσεως. Και αδερφή της κουράσεως, βέβαια. Αλλά κατάμε το πρώτο. Λοιπόν, και μια και είπα αρχαίοι ημών πρόγονοι, αγαπητοί μου και οι δυο, να ξεκινήσω τώρα από σένα, Μιλιάδη. Λένε ότι οι πρόγονοί μας κατέβαιναν στο κέντρο της γης, έτσι το είχαν τα αυτό να πούμε. Δύο-τρεις ειδικά το είχαν πανέλα. Ορφέας, Ηρακλής, είχαν βρει το δρόμο και το είχαν πανέλα. Και ο Οδυσσέας κατέβηκε. Και ο Οδυσσέας, ναι. Και άλλοι αρκετοί. Τώρα που του βρίσκεται το δρόμο. Θα έλεγα και το ιστορηματικό, ιστορικό τρόπο αφήγηση του Όμηρου. Γιατί μέσα στην ιστορία βάζει πολλά με τις ιστορηματικά γεγονότα. Να βρει τη μητέρα του. Όμως αυτό ναι, θα το δούμε στο επόμενο βίντεο μέσα που το έχω. Mm. Αλλά εδώ τώρα κοίταξα και πάλι θα εστιάσω στο εξής εγώ. Γιατί όλα αυτά που είδαμε στις φωτογραφίες από τους πόλους δεν βγαίνει κάποιος ούτε να μας τα βεβαιώσει ούτε να μας τα απορρίψει. Και εδώ τώρα δείχνει πάλι τα μαγνητικά πεδία που υπάρχουν και πώς στέκεται η γη δηλαδή και αυτές οι τρύπες τι ρόλο παίζουν σε αυτό το θέμα. Πάλι αυτό βλέπουμε σε αυτό το βίντεο βέβαια, αλλά με πιο ωραίο τρόπο και με πολύ ωραία γραφικά. Εδώ στο αρχείο μου έχω ότι το 1970 φωτογραφήθηκε από το δορυφόρο S9 ο βόρειος και νότιος πόλος, σαν τις φωτογραφίες που βλέπουμε πριν και όπως και στη σελήνη. Δεν ξέρουμε τι κρύβεται και στο πίσω μέρος της σελήνης. Κάποια πράγματα μας κρύβουν πίρτες, αλλά είναι παράξενη. Η σελήνη παρεμπιπτόντως υπάρχει κάποιο πρόγραμμα στο διαδίκτυο, συγκεκριμένα το Redshift, το οποίο πρόγραμμα είναι παρμένο από την NASA και είναι οι γνήσιες φωτογραφίες των διαστημοπλοίων. Redshift. Ναι, το οποίο δείχνει και στη σελήνη τρύπες στο βόρειο και στο νότιο πόλο. Όπως η αθέατη πλευρά της σελήνης, για να μην ξεφεύγουμε κιόλας από το θέμα και πλατιάζουμε, έχει παράξενα πράγματα τα οποία δεν φαίνονται σε εμάς. Και τα ξέρουν μόνο αυτοί που την επισκέφτηκαν. Βλέπεις πως δημιουργείται το σέλας και τα πολιτικά πεδία εξαιτίας από αυτές τις τρύπες. Έτσι θέλουν να υποστηρίζουν κάποιοι. Αυτές οι γραμμές που υπάρχουν πάνω και κάτω από τον πλανήτη, από τη φωτογραφία που φαίνεται, υπάρχουν και στην φωτογραφία του γαλαξία μας, εάν θα δούμε το σπυροειδή, εάν θα το δούμε, φεύγουν πάνω κάτω. Είναι σωματίδια εξαιτίας των βαρυτικών πεδίων, των μαγνητικών πεδίων που υπάρχουν. Άρα δηλαδή κατά την άποψη τη δική σου, επιστημονικά δεν στέκει τελείως αυτό, διότι επιστημονικά έχει παραχθεί το βόρειο σέλας μέσα σε λιχνίες κενού, τα οποία όταν πέσουν τα φορτισμένα σωματίδια αυτά επάνω σε μαγνητικό πεδίο παρατηρείται αυτό το πράγμα. Και παρατηρείται διότι ο μαγνήτης ακριβώς τα διώχνει, τα αποκρούει και τα συμπιέζει σε εκείνο το πράγμα επάνω όλα τα σωματίδια στο βόρειο και στο νότιο πόλο, όπως τρέχουν αυτά από τον ήλιο, και με αποτέλεσμα να παίρνουν αυτό το φως. Είναι ένα καθαρό φυσικό φαινόμενο. Το οποίο εμείς βλέπουμε αυτό το φως, το οποίο δεν παράγεται από το. Υπάρχει όμως τώρα το ενδεχόμενο να είναι όλα αυτά αλήθεια και να τα κρύβουν δεκάδες γενναίες γεωλόγων. Να υπάρχει όντως το εσωτερικό της γης να είναι έτσι. Γιατί από την αρχαιότητα οι πατέρες της γεωλογίας που λέμε είναι ο Αριστοτέλης και ο Θεόφραστος. Ορυκτολόγοι και γεωλόγοι. Ναι, και αυτοί εδώ πέρα αυτοί ξεκίνησαν να κάνουν τα πειράματα. Ας μην ξεχνάμε ότι πρώτο η αρχαία ελληνική επιστήμη ξεκίνησε το πείραμα. Παλιότερα προχωρούσαν και γράφαν τις θεωρίες εντελώς φιλοσοφικά. Η αρχαία ελληνική επιστήμη ξεκίνησε το πείραμα για τη φιλοσοφία και απέδειξε κάποια πράγματα. Υπήρχε το δωμάτιο τελεφών που λέγονταν το κέντρο του κόσμου. Ναι. Μια μεγάλη σπηλιά. Και ότι από εκεί υπάρχει μια μεγάλη σπηλιά. Κατά το μαντίο. Κατεβαίνει στο κέντρο τη γης. Το σπήλαιο του Νταβέλη. Ναι. Πόσο πίστευτα μπορεί να είναι όλα αυτά.
Και γιατί κανένας, αν, εγώ πιστεύω ότι αν είχαν βρει το δρόμο να πηγαίναν κάτω, σίγουρα θα είχε γίνει αυτό γνωστό παγκοσμίως. Εάν είχαν βρει το δρόμο, ή αν το βρήκαν, ή αν υπάρχει δρόμος για κάτω για τη γη, δεν θα είχε γίνει γνωστό, γιατί θα το κρύβανε για να το εκμεταλλευτούν αυτοί οι ίδιοι. Όπως ακριβώς γίνεται... Πόσο να μπορείς να κρύψεις κάτι τέτοιο όμως, Σταυράκη? Όταν θα ανακαλύψεις... Πόσο? Το μόνο που μπορούμε να βασιστούμε είναι στις αεροφωτογραφίες των διαστημοπλοίων. Έχω εδώ πέρα και μία συνομιλία ενός αεροπόρου. Εδώ δείχνει πως είναι από μέσα η γη, με τους δύο πόλους, τον βόρειο και τον νότιο, από το εσωτερικό προς τα έξω. Ναι, όχι από έξω που τα λέμε εμείς προς τα μέσα. Flight log, base camp, Arctic, 19 Δευτέρου 1947. Και υπάρχει όλη η ημερομηνία, όλη η τέτοια που έχει γίνει, όλο το ημερολόγιο του πιλότου και τι βρήκε και πού έμεινε ο άνθρωπος κατάπληκτος. Για πες το. Τίποτα, τα έχει στα αγγλικά εδώ πέρα, τα οποία δεν μπορώ αυτομάτως να τα μεταφράζω. Α, καλώς, εντάξει. Αν βλέπεις εδώ πέρα, αυτό είναι παρακάτω βέβαια. Δεν ξέρω, τι έχεις να σχολιάσεις, γιατί θα τα βλέπουμε κιόλας σε λίγο αυτά που λες. Αυτά είναι τα απομένω όσον αφορά τις φωτογραφίες από την σημερινή κατάσταση του πλανήτη. Μπορεί, λες εσύ, να υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να είναι πραγματικότητα αυτά όπως τα βλέπουμε, όπως είδαμε στο βίντεο. Θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσουν οι επιστήμονες ή η NASA ή όσοι κάνουν αυτές τις έρευνες να είναι ξεκάθαρες φωτογραφίες και γιατί να κρύβονται. Εσύ με τη δική σου ερευνητική εμπειρία, ρε παιδί μου, γιατί χρόνια και εσύ ερευνείς. Εγώ μπορώ να σου πω σίγουρα ό,τι αφορά ιστορικά δεδομένα, ηθολογικά. Όπως και στο βιβλίο μου, ο Ερχομός των Ιώτων Φωτός. Για να αρχίσουμε με τη μυθολογία να λέμε μερικά πράγματα. Κάποιο το έκανε. Άλλη, συγγνώμη, για το βιβλίο σου, ναι. Γιατί στο κεφάλαιο ομοιότητες χριστιανισμού και αρχαιοελληνισμού. Αναφέρω που και στα δύο βλέπουμε, και στον χριστιανισμό και στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχει στον χριστιανισμό η κόλαση και στους δύο ο Άδης. Όπως και ο Ιησούς κατέβηκε στον Άδη, κατέβηκε. Ναι, ο χριστιανισμός δανείστηκε ονόματα από την αρχαιοελληνική. Η λέξη Άδης, ναι, είναι δάνειο. Η λέξη Άδης, ναι, είναι δάνειο. Διότι κατά βάθος, όταν λέμε αυτά, εάν θα διαβάσουμε τους οφικούς ύμνους, κατά βάθος διακρίνουμε μέσα από τους οφικούς ύμνους όχι 12 θεούς, αλλά έναν πραγματικό θεό. Όπως ο Ορφέας ήταν μονοθεϊστής. Ο πρώτος μονοθεϊστής. Ο Ερμηνεώτης Μέγιστος. Όμως εδώ το λέγαμε τόση ώρα ότι κάποιοι το είχαν για βόλτα το πάνε, αλλά με στη γη. Μπορώ να πάνε στον Άγιος ο Θεό και στον Ερμηνεώτης Μέγιστο που είπε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως. Μην ξεφεύγουν. Το έκανε για βόλτα το πάνε, αλλά στο κέντρο της γης. Ο οποίος κατέβηκε. Ορφέας με την Περσεφόνη, ο Ηρακλής, ο Οδυσσέας και πόσοι άλλοι. Κατέβηκε στον κάτω κόσμο να βρει την Ευρυδίκη, να την πάρει. Ορφέας και μετά από τρεις μέρες, την επαναφέρει στον άλλο κόσμο. Έχουμε πολλές ομοιότητες και με την ανάσταση του Λαζάρου, το ίδιο γεγονός. Ίδια του, η γυναίκα του Λότ πάρει, πήγε πίσω να δει και σκοτώθηκε από την καταστροφή του Σδόμου και Γομόρων. Η ανάσταση της Περσεφόνης, της κόρης Δήμητρας, η οποία κατέκει αυτή στον Άδη και επανήλθε στον πάνω κόσμο. Όλα αυτά μας θυμίζουν και ίδια γεγονότα και στην χριστιανική παράδοση. Ναι, με τη μόνη διαφορή ότι στην δικιά μας τη χριστιανική θρησκεία το θέμα κάτω κόσμος είναι καθαρά πνευματικός και... Και είναι πνευματική υπόσταση, ναι, καθαρά. Πλην όμως... Και τα ίδια πιστεύω και στους δύο. Ναι, βεβαίως, διότι οι λέξεις κολλάζω, τιμωρώ δηλαδή, και Άδης βρίσκεται στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Πολλά στοιχεία, λεκτικά μόνο, δανείστηκε ο χριστιανισμός από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι πατέρες διάβαζαν τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Πλάτωνα, Σοκράτη κλπ. Εγώ όμως ήθελα να αναφέρω... Αυτό, συγγνώμη, και τα έθιμα και τις παραδόσεις. Βεβαίως. Όλα είναι χριστιανικά, μνημόσυνα, βαπτίσεις, ακόμη και η παρεφορά του επιταφείου. Βεβαίως. Εγώ ήθελα να αναφέρω ότι ο Τάρταρος που αναφέρεται σαν ένα μέρος το οποίο βρίσκεται κάπου στη γη και μάλιστα κάτω από τη γη, εκεί πέρα πέταξε ο Δίας τον Κρόνο στην γιγαντομαχία και τετανομαχία. Στο δεκαετή πόλεμο του Δία με τους γίγαντες. Και ο Δε Τάρταρος, υπάρχει η θάλασσα της Ταρταρίας, η οποία είναι
ανοιχτά τις Φιλιππίνες, από τις Φιλιππίνες και ανοιχτά τις Ταϊβάν. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί υπάρχουν εκεί πέρα τα ελληνικά ονόματα, γιατί ονομάζεται θάλασσα της Ταρταρίας. Γιατί εκεί πέρα πιθανόν λένε ότι είναι ο Τάρταρος. Και ίσως κάτι σαν το τρίγωνο του διαβόλου που είναι στην, έξω από την Αμερική στη Φλόριδα, υπάρχει σε εκείνη την περιοχή και το τρίγωνο του Δράκου, το οποίο έχει παρόμοια φαινόμενα. Φυσικά εντοπίζονται τα φαινόμενα τα παράξενα αυτά και στην αρχαία μυθολογία, διότι το όνομα θάλασσα Ταρταρίας είναι αρχαία ελληνική και υποδηλώνει κάτι, ότι κάτι υπάρχει από εκεί κάτω. Βέβαια. Τώρα θα σας δείξω μερικά πράγματα. Ο δε κατακλυσμός, για να πω και ακόμα μην αναφερθώ στην παλιά μας παράδοση, το εβραϊκό αυτό βιβλίο, στην Παλιά Διαθήκη, που αναφέρεται, αναφέρει μέσα ότι εκτός από τη βροχή που έβρεχε πάνω από τη γη, άνοιξε και η άβυσσος της γης, λέει, και βγήκαν νερά μέσα από τη γη. Πού βρέθηκε λοιπόν τόσο πολύ νερό αποθηκευμένο, το οποίο κάλυψε όλη την επιφάνεια της γης, το οποίο μετά αποσύρθηκε. Είναι πράγμα παράξενο. Πώς αποσύρθηκε? Βγήκε μέσα από τους πόλους, άνοιξε η γη όπως λέει κατά θεϊκόν τρόπο και έβγαλε νερό από μέσα η γη, εκτός από ό,τι έβρεχε. Εγώ το συγκρίνω και στο βιβλίο μου το ίδιο γεγονός. Κάποιος θα έλεγε ότι μπορεί να είναι τσουνάμι. Κάποιος θα έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ήταν ένα τσουνάμι, ένα τεράστιο τσουνάμι. Όμως 40 ολόκληρες μέρες το νερό να σταθεί δεν γίνεται. Γιατί έβγαζε και η γη ήταν από και από μέσα από τη γη, λέει. Ναι. Ναι, να ανακαλύψει όλη τη γη και τα βουνά, ένα τσουνάμι είναι αδύνατο. Από πού προήρθε και πού κατέληξε. Λοιπόν, για να δούμε και το τελευταίο μας τμήμα από το οπτικό υλικό που έχουμε και να το σχολιάζουμε παρέα και οι τρεις μας για να βγάλουμε πιο σαφή συμπεράσματα ακόμα οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, υπάρχει ο υπόγειος κόσμος που είπαμε πολλά χιλιόμετρα γης, χωμάτων και πετρωμάτων. Έτσι. Βεβαίως. Να τα πηγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί θα κλείσουμε το κέντρο. Λοιπόν, ένας μικρός ήλιος. Ναι, για αυτό το σχήμα που βλέπουμε. Η ακτίνα της άκρης γης, ναι, 3.840 χιλιόμετρα το πάχος του στρώματος αυτού. Λέει, οι υποστηρικτές της κύλης γης υποστηρίζουν ότι το πάχος του κελίφους είναι 1.280 χιλιόμετρα. Ότι ο εσωτερικός ήλιος έχει 960 χιλιόμετρα διάμετρο. Και η απόσταση του εσωτερικού ήλιους με το κέλυφος είναι 4.640 χιλιόμετρα. Είχε περίπου το μέγεθος της Αφροδίτης. Όχι, λίγο πιο μικρό, ναι. Λένε. Μήκος κυρίων εισόδων 2.240 χιλιόμετρα. Δηλαδή οι δύο τρύπες αυτές έχουν τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, 2.240 χιλιόμετρα. Διάμετρος χείλους στο άνοιγμα των πόλων 1.920 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι αν θα είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση για 1.920 χιλιόμετρα, είναι πιο μικρή αν θα υπάρχει πάνω στην... Στην αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως λέγαμε, που στην κύλη γη μέσα είναι εκεί που ο Δίας έβαλε τους Τιτάνες. Καλά, αυτό είναι ποιητική αδεία όλα αυτά. Λοιπόν, μπορούμε να βρούμε και παρόμοια σε στίχους της Παλαιάς Διαθήκης, βέβαια. Αυτά τώρα είναι ποιητική αδεία όλα η μυθολογία, εγώ πιστεύω, αλλά κάτι θέλω να κρύψουμε όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Κάτι θέλουν να κρύψουν. Και τα κείμενα της αποκάλυψης, ότι το φρέαρ της αφής σου θα βγάλει τον καπνό πάλι μέσα από τη γη μας, εννοεί. Ακριβώς. Το ίδιο συνέβη και στην λεγόμενη μυθολογία. Κάτι παρόμοιο πιστεύω αυτό που είπατε πριν και οι άνθρωποι του Τρίτου Ράιχ. Ναι, θα τα δούμε σε λίγο αυτά, βέβαια. Διότι όταν ο Χίτλερ, λέει, πολλοί ερευνητές πίστευαν ότι και αυτοί οι άνθρωποι αποτέλεσαν τον πυρήνα Τρίτου Ράιχ και δημιούργησαν τον ναζισμό, πίστευαν ότι υπάρχει μια φωτεινή στοά που. Όλες αυτές τις πόγες στοές οδηγούσαν σε ένα εσωτερικό της κύλης γης και φωτίζονταν και αυτοί πίστευαν από τον ιχνό ήλιο της, όπου το 1917 ενώθηκαν και οι οργανώσεις. Να βλέπεις αυτά που έχει το φρέαρ της Αβύσσου. Μπράβο. Και ανέβηκε καπνός εκ του φρέατος ως καπνός εκ καμίνου και ομένης και σκοτήσου. Ναι. Από πού τώρα βγήκε τόσο πολύ καπνός? Που θα βγει. Από την Άβυσσο. Θα βγει, συγγνώμη. Ναι, ναι. Από την Άβυσσο. Και η αλήθεια είναι ότι μας παίρνουν και τηλέφωνο και θέλουν να παρεύουν και τους ζητώ. Και σκοτίστηκε ο ήλιος. Και τους ζητώ συγγνώμη, διότι εάν επιτρέψουμε έναν θα ακούνε πολλοί και δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε. Και μας μείνει πάρα πολύ λίγος χρόνος. Γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ που σας παίρνουν τηλέφωνο. Φανταστείτε, μας λέει η αποκάλυψη που έχω αναλύσει τα θεολογικά κείμενα, σαν και θεολογικός ερευνητής. Περιγράφω και στο βιβλίο μου «Ερχομός των Υιών του Φωτός» ότι το 1/3 μας λέει αποκάλυψη της Σελήνης και του ουρανού και του ήλιου δεν θα φαίνεται. Από αυτό που θα σκοτεινιάσει εκεί. Άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν η θέση του που εγράφηκε πέρσι στην Ισλανδία.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μελλοντικά. Αλλά τόσο μεγάλα σημαντικά γεγονότα πρέπει να το λέμε υπόψη μας. Δεν τώρα κάτι περίεργο εδώ με τον Μεγάλη Αλέξανδρο. Είναι αυτό που έλεγες πριν με τον Άγιο Ανδρέα. Κανένας γνωστός ιστορικός δεν αναφέρει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας. Κάτι αναφέρει ο Στράβων, αλλά και αυτοί τα γράψαν 100 χρόνια μετά τον Αλέξανδρο. Να το αυτό. Είναι εκείνο το καιρό. Αυτό που έλεγες, να το. Και είναι πραγματικότητα. Είναι από την ελληνική πατρολογία του 1863. Κανείς ιστορικός όμως δεν γράφει κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Να και η Ναζί που έλεγες. Ο Χίτλερ είχε, αυτό, πώς το λένε, είχε μεγάλη μανία με το θέμα αυτό. Ναι, αυτό είναι από κάτω. Είναι σήμα της υπόγειας γης. Μια που το αναφέραμε στο αρχείο μου είχα γραμμένο ότι η μεγάλη στοά του Βρίλ, όπου αναζητούσε ο Χίτλερ την επαφή τους, αναζητούσε την επανασύνδεση αρχαίων παραδόσεων των Αρίων, όπου να έρθει σε επαφή με την πρωταρχική υπεράνθρωπη, φωτεινή, φιλή, έτσι όπως την ονόμαζαν αυτοί, και να συνάψει συμμαχία μαζί τους με όντα που είχαν μυστικά ιερά, κρυμμένα μέσα στον πλανήτη. Η εταιρεία Βρίλ στη Γερμανία προωθούσε την ιδέα ότι μπορούσε να υπάρξει μια μυστική ενέργεια μέσα στη γη, που μπορούσε να αντιληφθεί από τον γερμανικό λαό και να τους κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο στρατό. Όπου το 1930 περίπου τα μέλη αυτής της ομάδας Βρίλ του Χίτλερ ισχυρίζονται ότι είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ τεχνολογία τους που θα μπορούσαν να συγκριθεί με αυτή των Ατλάντων. Κάποιοι από τους Αμερικάνους και τους Ρώσους είχαν αυτά τα περίεργα οχήματα, αυτήν την τεχνολογία ή πήραν τους επιστήμονες. Αυτά είναι πραγματικότητα βέβαια που βλέπουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα συσχετίσει με θεωρίες τέτοιες περίεργες και να μην θεωρηθεί περίεργος. Είναι περίεργα πράγματα αυτά, πολύ δηλαδή. Είναι πανεύκολο να χαρακτηρίσει ο κόσμος οποιονδήποτε λέει, γι' αυτό βάζουμε ότι λέγεται. Ναι, ότι κάνανε έρευνες και έστειλε μυστικές αποστολές. Εμείς δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά, αλλά λέμε τι υπάρχει. Μα έστειλε αποστολές και στην Ελλάδα. Στο δίστρο μαθήμαμε καλά, σε κάποια σπήλαια. Ναι. Έστειλε στα Ιμαλάια, στο Πακιστάν. Έστειλε αποστολές στην Βραζιλία, στην Ιουγκοσλαβακία. Αυτά δεν είναι μυθολογία ή κάτι παράξενο. Είναι όχι, αλίμονο, δεν μπορώ να πω ότι. Τώρα, αν βρήκε κάτι και το ξέρουν κάποιοι Αμερικανοί ή Ρώσοι όταν μπήκανε και βρήκαν τα αρχεία του το 1945, όταν μπήκαν στη Γερμανία, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε υπάρχουν κρυφά πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που έχουν ανακαλυφθεί και τα κρύβουν για δικούς τους λόγους, στρατιωτικούς σκοπούς ή οτιδήποτε άλλο. Όπως ακριβώς αν θα ψάξουμε να βρούμε την περίφημη περιοχή 51, δεν θα τη βρούμε στο Google Earth. Είναι στρατιωτική περιοχή, ναι. Ακριβώς, διότι εκεί πέρα υπάρχουν μυστικά πράγματα. Εδώ τη Ζουράφο που είναι ανατολικά της Αμοθράκης δεν μπορείς να βρεις στο Google Earth. Συμπεριμένεις να βρεις αυτά που λες. Είναι το τελευταίο μας νησάκι, δηλαδή, εκεί πέρα, σε εκείνη την περιοχή. Πάντως αυτές οι θεωρίες περί κύλης γης, περί κύλης σελήνης και δεν έχουν αποδειχθεί, δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Ό,τι γνώσεις έχουμε είναι από αεροφωτογραφίες, από παλιά κείμενα, από διαδόσεις από στόματα, από διαρροές. Και δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε κάτι τι το ουσιαστικό. Ο διάσημος αστρονόμος Έντμοντ Χάλεϊ, που έχει και το όνομά του κομίτσι. Έχω εδώ πέρα αυτό το είναι πέρα, ο πρώτος που βεβαίωσε ότι υπάρχει. Ναι, γράφω το κείμενο το εδώ πέρα έχω. Κάτω από το φλοιό της γης που έχει πάχος 800 χιλιόμετρα υπάρχει ένα κενό, ένα τεράστιο κούφωμα. Μέσα σε αυτό το κενό υπάρχουν τρεις ομόκεντροι πλανήτες με τον ίδιο άξονα. Έχουν περίπου το μέγεθος της Αφροδίτης και του Ερμή και του Άρη. Του Άρη, της Αφροδίτης και του Ερμή. Έντμοντ Χάλεϊ, αστρονόμος 1692. Φυσικά 1692 είναι τότε ακόμα που να πούμε ότι είχαν βρει ότι η γη είναι στρόγγυλη. Το ξαναβρήκαν. Το είχαν βρει. Όχι, τότε ήταν που τότε που το ξαναβρήκαν. Ο Γαλιλαίος ανέβαινε στην πυρά τότε. Και στο τέλος είπε, εντάξει ρε παιδιά, είναι τετράγωνο, είναι επίπεδη, αφού δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι. Κάτι μπορείς είπε και όμως γυρίζει. Και όμως είναι στρόγγυλη και γυρίζει. Ο Άντλαντας κρατούσε τη γη στο χώμα του και ήταν στρόγγυλη. Φανταστείτε στο Γαλιλαίο που δεν την πίστευα. Όταν αρχή είναι πριν 2000 χρόνια. Α, μπράβο, έχουν τον Άντλαντα με τη γη στην πλάτη. Αλλά λέμε τώρα ότι όλα αυτά είναι καλά κρυμμένα αυτή τη στιγμή.
Οι θεωρίες όλες αυτές έχουν αρχίσει να αιωρούνται ως γραφικές, ως και εγώ δεν ξέρω τι, και το μόνο που έχουμε χειροπιαστεί είναι αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε από τους πόλους. Ναι. Εδώ κατεβαίνοντας ο αρχαίος Έλληνας παρατηρητής βρήκε και το τροπικό του εγώ καιρό, πηγαίνοντας στην Αίγυπτο κάτω, κατεβαίνοντας νότια, και όταν υπήρχε το θερινό ηλιοστάσιο, βρήκε ακριβώς σε ποιο σημείο του κομματιού της γης είναι ακριβώς εκεί πέρα ο τροπικός γύρω-γύρω, για να μην και κανόνισε, υπολόγισε περίπου την περίμετρο της γης. Εξαιτίας ενός πειράματος στο θερινό ηλιοστάσιο που έστησε ξύλο και δεν έριχνε το μεσημέρι καθόλου σκιά. Ίσως να χρειαστεί να περιμένουμε πολύ καιρό ακόμα, Ιωαννίδη, μέχρι να αποδειχθούν αν όλα αυτά που είδαμε σήμερα είναι αλήθεια ή αν ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Εμείς μπορούμε όμως να μελετάμε τις γραφές, όπως λέει και ο Ιησούς, ερευνά τις γραφές. Ακριβώς. Και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Και τις δορυφορικές φωτογραφίες. Για μένα περισσότερο από τη γραφή. Λέω και εγώ τώρα και σε συνάρτηση με την επιστήμη κιόλας. Και να αφήνουμε τη φαντασία να τα συμπλέκει όλα αυτά μαζί, να κάνει ένα ωραίο. Για μα καθίσει ο καθένας μας και πλέξει από ένα σενάριο, στο τέλος. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι αιώνες ολόκληρους η χριστιανική θρησκεία, Έλληνε καλικατζάρε που ανεβαίναν από το κέντρο της γης και κόβανε το δέντρο το δεκαήμερο, από τα Χριστούγεννα μέχρι τα αυτά, αλλά δεν προλαβαίνανε, ξανακατεβαίναν κάτω μετά, και αυτό και από την αρχή την άλλη χρονιά. Εντάξει, αυτά είναι όλα. Ήταν παραμυθάκια για εμάς που ήταν μικρά, που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, βέβαια. Δεν ξέρω τι έχει. Τι έχετε να προσθέσετε εσείς οι δύο άλλο, να πάμε στο διατάφτα σιγά σιγά. Να Α, και είτε υπάρχει κούφια και είτε δεν υπάρχει, ούτε έχουμε να κερδίσουμε τίποτα, ούτε στο ταινί μας δεν υπάρχει κανένα όφελος. Αυτό που μπορούμε να ωφεληθούμε διαβάζοντας τη γραφή και την αποκάλυψη, ότι σίγουρα αυτές τις τρεις μέρες, από το Σταύρος μέχρι την Ανάσταση, ο Ιησούς κατέβηκε στον Άδη, είτε μεταφορικά είτε πραγματικά. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα λόγια των γραφών και κήρυξε σε αυτούς που, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, που είχα πεθάνει ήδη, δίδαξε το λόγο του τρεις μέρες και επανήλθε ξανά μετά την Ανάσταση στον επάνω κόσμο. Ναι, ο Ιησούς, να συμπληρώσω και να κλείσουμε, κατέβηκε στον Άδη με το πνεύμα του, στον Άδη εκεί που υπήρχαν οι ψυχές των φυλακισμένων. Αναφέρω και τα πόδια Ευαγγέλια, συγγνώμη. Ότι το σώμα όμως δεν ήταν στον τάφο. Το σώμα ήταν στον τάφο. Στον τάφο. Πώς κατέβηκε, απλά όταν. Πώς δεν το βρήκανε μετά. Όταν βγήκε από τον Άδη. Δεν το ξέρει κανένας, έγινε... φυσικά ήταν. Όχι, να μην λέμε με ό,τι θέλουμε. Δεν το ξέρει κανένας αν ήταν το σώμα του εκεί ή όχι τις δύο ημέρες αυτές. Ήταν σφραγισμένο. Ακριβώς ήταν σφραγισμένο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε κανένας μας. Στον τάφο, γιατί υπήρχε φρουρός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είχε πάει με το σώμα κάτω ή όχι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Ρωμαίων στρατιωτών που φύλαγαν την. Ναι, και μετά αναστήθηκε με το σώμα. Ναι, μέχρι να σταθεί από τη Σταύρωση μέχρι την Ανάσταση ήταν η κάθοδος του Άδη. Ναι, δεν ξέρουμε αν πήγε με το σώμα ή όχι. Γιατί ήταν σφραγισμένος ο τάφος. Δεν πήγε με το σώμα. Ο Άδης πήγε σαν άνθρωπος, όπως πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι όταν πεθαίνουν. Πήγε με το πνεύμα κάτω, σαν θεότητα. Και επειδή ακριβώς ήταν αναμάρτητος, δεν μπόρεσε ο Άδης να τον κρατήσει. Ναι, εσύ λες, Δημήτρη μου, έτσι. Αλλά εγώ σου λέω τώρα το εξής. Ποιος μπορεί να μου αποδείξει ότι το σώμα βρισκόταν μέσα στον τάφο εκεί τις δύο μέρες, αφού δεν τον άνοιξε κανένας. Βρισκόταν το σώμα. Ποιος μπορεί να το αποδείξει, αν υπήρχε. Φύλακες εκεί πέρα. Ξέρουμε όμως μέσα στον τάφο αν υπήρχε το σώμα ή όχι. Υπήρχε. Απλά έφυγε με το σώμα έφυγε κάτω. Την ώρα που έφυγε από τον Άδη, ενώθηκε με το σώμα και ανέβηκε πάνω. Έγινε η... Μα αυτό μας το λένε οι πατέρες. Απ' τι απόδειξη δεν υπάρχει. Αν η σκέψη σου είναι κάτι σαν τον διακτηνισμό ότι δεν υπήρχε σώμα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εντάξει. Πιστεύουμε και ομολογούμε. Ακριβώς, ναι. Πιστεύουμε και εμείς πιστεύουμε αυτό που λένε οι πατέρες, φυσικά. Ακριβώς. Λοιπόν. Και δεν θα αμφισβητήσω, πιστεύω. Πάντως, κύριοι και κυρίες και κύριοι, εάν αυτό το πράγμα ισχύει που δείχνουν με την κύλη γη μέσα, δισεκατομμύρια στρέμματα περιμένουν πολύ κόσμο να πάει να τα πάρει. Κανονική γη σαν αυτή που έχουμε εδώ έξω, γιατί αυτό ισχυρίζονται. Μιλάμε για δισεκατομμύρια στρέμματα. Τώρα. Ναι, θα τα πω δικό παιδά. Άλλη μια Ελλάδα που κάτω πάρουμε εμείς. Κύριε Σταυράκη, κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Αλλά πιο πολύ ευχαριστώ εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.